Χαμηλά έθεσε τον πήχη των προσδοκιών της συνάντησης Μητσοτάκη-Ερντογάν το Μάιο ο Γιώργος Γεραπετρίτης, λέγοντας ότι δεν αναμένεται να συζητηθεί η μόνη διαφορά που αναγνωρίζει η Ελλάδα, δηλαδή ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Μιλώντας στους Δελφούς, ο Υπουργός Εξωτερικών έθεσε ως στόχο θητείας να μην υπάρξουν υπερεντάσεις που θα οδηγούσαν σε κρίση με την Άγκυρα και να φτάσουν οι συζητήσεις για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών σε διεθνές δικαστήριο. Όσο δεν λύνεται το υποκείμενο πρόβλημα της οριοθέτησης, κυρία Λιμπεράκη, πάντοτε θα υπάρχουν εντάσεις. Και κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τα πράγματα και με γενναιότητα. Ξέρω ότι δεν είναι μια ευχάριστη συζήτηση, είναι μια δύσκολη συζήτηση, η οποία δύσκολη συζήτηση πιθανότατα να έχει και αρνητικές συνέπειες και για εκείνον ο οποίος διευθύνει τη συζήτηση, που πιθανότατα θα είμαι εγώ. Όσον αφορά την τελευταία πρόκληση από πλευράς Άγκυρας, η οποία επανέφερε θέμα γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο, ο Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει αλλάξει τις πάγιες θέσεις της, αλλά ότι το τελευταίο δεκάμηνο έχει επιτευχθεί ηρεμία στο πεδίο. Ενώ μια αναφορά του ερμηνεύθηκε ως αιχμή για τον Νίκο Δένδια. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ ρητορική η οποία θα είναι δυσανάλογη με τα γεγονότα. Μάλιστα. Να σας πω κάτι. Θα ήταν για μένα πάρα πολύ εύκολο να χρησιμοποιήσω το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Εξωτερικών για να μπορέσω να έχω ένα προσωπικό όφελος. Ξέρετε, στην Ελλάδα το ευκολότερο ίσως το οποίο θα μπορούσε να συμβεί είναι να γίνεις δημοφιλής πάνω στα εθνικά θέματα. Εγώ δεν θα το πράξω. Εγώ για την πατρίδα μου θέλω πρωτίστως να είμαι επωφελής και όχι δημοφιλής. Και αυτό θα συνεχίσω να πράττω. Την ίδια ώρα ανεβαίνουν οι τόνοι στην Τουρκία για το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, με το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην Τουρκία να καλεί τον Ερντογάν να απαντήσει με πράξεις και να ανακηρύξει παρομοίως θαλάσσιες περιοχές που θα υποστηρίξουν τις κυριαρχικές της διεκδικήσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία, ναι, βρήκε αφορμή να ξαναθυμίσει ότι το πλαίσιο των θέσεών της δεν έχει αλλάξει. Οι λόγοι είναι και εξωτερικοί, αφενός για να θυμίσει λοιπόν τις θέσεις, αλλά και εσωτερικοί για να προσπαθήσει να πουλώσει το τραύμα προκλήθηκε από την ήττα των δημοτικών εκλογών και έχουμε αυτή την αντίδραση. Όμως θα κλείσω λέγοντας τούτο. Η Ελλάδα απαντά. Η κυβέρνηση δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο.